Πανερχόμεθα. Στον Ιάσονα, έχουμε λοιπόν, είχαμε παίξει εδώ στο Μέγκα ένα βίντεο με ένα κομμάτι βέβαια από τη συνέντευξη. Η γενική σου εντύπωση από την επαφή, πόση ώρα καθίσατε μαζί? Περίπου μισή ώρα ήταν η επαφή αυτή, η συνάντηση. Μέσα σε βαβούρα, σε κόσμο ή σε ένα γραφείο? Όχι, μετά απομακρυνθήκαμε από τη συνέντευξη τύπου και συζητήσαμε. Αφού άκουσε παππού και το. Ναι, ενθουσιάστηκε για το μέντορά του. Ναι, μου είπε ότι εγώ το θείο τον είχα συναντήσει τότε, όταν τελείωνε τη στρατιωτική ακαδημία ο Τσάβες, πήγε στο Περού. Γιατί αξιωματικός ήταν, Ήταν στρατιωτικός. Α, ήταν στρατιωτικός. Μάλιστα. Και τελειώνοντας την στρατιωτική ακαδημία, πήγε στη Λίμα, συνάντησε το θείο μου το 1975 στο περιοδικό Μέγαρο και μάλιστα ο θείος μου του χάρισε ένα βιβλίο, η Επανάσταση στο Περού. Και αυτό το φύλαξε ο Τσάβες μέχρι. Και ο θείος ήταν η παππού σου. Αδερφός του παππού. Αδερφός του παππού. Μάλιστα. Ναι. Άρα παππούς να μπορούμε να πούμε. Κατά μας. Ναι, όχι ναι, θείος. Ναι, μην ναι, αλλάζουμε και τα. Ναι, ναι. Επειδή το ποπουλάρι εκεί πέρα πώς το πες. Οπότε εγώ του χάρισα ένα βιβλίο όμοιο με αυτό που του είχε χαρίσει ο παππούς. Γιατί του. Εσύ. Εγώ του πήγα. Α, τα έχεις μελετήσει τα. Το είχα μελετήσει. Ναι, λέω θα πάω και θα τον δω. Βέβαια. Αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι οργανωμένο πολύ. Ναι, έτσι, ναι. Και αυτό το βιβλίο, το κράτσο που είχε το γνήσιο ο Τσάβες, το είχε κρατήσει μέχρι το 1992, που ο Τσάβες έκανε ένα πραξικόπημα. Αποτυχημένο. Ναι. Ήταν η πρώτη του προσπάθεια να βγει στην εξουσία. Όταν πήγε με εκλογές. Ναι, εντάξει, με τις εκλογές. Και οπότε εκείνη την περίοδο. Είναι πιο ασφαλές. Αν και ο ίδιος είχε αμφιβολίες μετά. Ο ίδιος ο Τσάβες. Ποιος είναι, το έλεγε ενώ ήταν άρρωστος πριν από λίγους μήνες. Τα πραξικοπήματα ενίοτε αποτυχάνουν, όπως ξέρεις. Ναι. Τα πραξικοπήματα της σκέψης δεν αποτυχάνουν ποτέ. Ναι. Έτσι, με τις εκλογές είναι πιο ασφαλής ο δρόμος. Αν αρχίσει, ας πούμε, και. Ναι. Για πες. Και εκείνο το βιβλίο του το άρπαξαν, λέει, τότε εκείνη την περίοδο που είχε κάνει το πραξικόπημα. Του κατέσχισαν όλα τα υπάρχοντα από το σπίτι και ενθουσιάστηκε. Τον συλλάβανε, τον φυλακίσανε καθόλου. Τον είχαν φυλακίσει, ναι. Είχε φυλακιστεί. Έμεινε κάμποσους μήνες στη φυλακή επί Προεδρίας του Πέρες στη Βενεζουέλα και μετά βέβαια είχε εντυπωσιάσει τον κόσμο το γεγονός ότι βγήκε, είχε γίνει το αποτυχημένο πραξικόπημα, βγήκε ο Τσάβες όμως στις 4 Φεβρουαρίου του 1992 και είπε αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Κάτι σπάνιο βέβαια, ειδικά στη Λατινική Αμερική, κάποιος πολιτικός ή εν πάση περιπτώσει όπως ήταν ο Τσάβες, ο οποίος μόλις είχε βγει στην πολιτική σκηνή, να αναλάβει τις ευθύνες του. Οδηγήθηκε στη φυλακή, αλλά όλο αυτό είχε μια μεγάλη απήχηση, το οποίο μετά το δούλεψε βέβαια. Και κατάφερε να εκλεγεί μετά από 7 χρόνια. Δεν μου λες κάτι, να σου πω τώρα. Όλη αυτή η κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι Αμερικανοί και οι Δυτικοευρωπαίοι κτλ. Δεν τον πηγαίνανε. Τουλάχιστον οι επίσημοι, έτσι. Οι επίσημες κυβερνήσεις, ας πούμε. Ούτε αυτός πήγαινε. Ούτε αυτός τους πήγαινε. Ούτε αυτός τους πήγαινε. Ο κόσμος, διότι τα στοιχεία για τη Βενεζουέλα δεν λένε ότι είναι και κανένας παράδεισος. Πολύ ψηλός πληθωρισμός, πολύ ψηλή εγκληματικότητα κτλ. Για τον απλό, τον πολύ φτωχό κόσμο, γιατί έχει φτωχολογία πολύ εκεί. Ήταν καλή η θητεία του, τους βοήθησε. Νομίζω ότι εκεί είχε ακριβώς και τη στήριξη. Δηλαδή, από αυτούς στηριζόταν, βέβαια. Η στήριξή του προερχόταν ακριβώς από το φτωχό λαό. Βέβαια και αυτό δεν ξέρω αν έγινε με σωστές διαδικασίες. Δηλαδή, μου έλεγαν άνθρωποι εκεί στη Βενεζουέλα ότι υπήρχαν ηθαγενείς στον Αμαζόνιο, οι οποίοι έφτιαχναν διάφορα κεντήματα, διάφορα έργα τέχνης για να τα πουλάνε. Ο Τσάβες τους έδωσε κάποια επιδόματα και αυτοί σταμάτησαν να δουλεύουν. Δεν πάει καλά. Σημαίνει για αλλού αυτό. Σημαίνει για εδώ. Τα μέλη του κόμματος του έδωσε κουπόνια για να ψωνίζουν δωρεάν από το σούπερ μάρκετ. Ναι. Οπότε, ναι, μεν κάποιοι άνθρωποι βοηθήθηκαν και ειδικά στις φτωχογειτονιές, πήγε ηλεκτρικό ρεύμα, όλο αυτό. Αλλά ίσως δεν έγινε με τον σωστό τρόπο. Mm. Δηλαδή, όντως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και σήμερα στη Βενεζουέλα με τον πληθωρισμό. Τον αγαπούσε ο κόσμος όμως. Είχε διχάσει το λαό. Δηλαδή, ήταν αυτοί που τον λάτρευαν και αυτοί που τον μισούσαν. Yeah. Και υπάρχουν στο Καράκας, είδα δηλαδή περιοχές που λέγανε ότι εδώ είναι μόνο η αντιτσαβική, η αντιπολίτευση. Είναι καθαρά περιοχή. Yeah. Για πόσο πληθυσμό μιλάμε τώρα η Βενεζουέλα? Το Καράκας έχει γύρω στα 8 εκατομμύρια. Όχι, όχι, Βενεζουέλα. Νομίζω είναι 40 εκατομμύρια. Και τα 8 είναι στο Καράκας, 8, όχι 18. 8, 8. Τα 8 λέω είναι στο Καράκας. Τα 8 είναι στο Καράκας. Ναι, άρα είχαν χωριστεί σχεδόν, ας πούμε. Είχε διχάσει το λαό, δηλαδή αυτό ήταν και ένα μεγάλο πρόβλημα για την κοινωνία εκεί, ότι ήταν διχασμένος ο λαός, δηλαδή αυτοί που τον λάτρευαν και αυτοί που τον μισούσαν. Οπότε αυτό είχε οδηγήσει και σε καταστάσεις δύσκολες. Ναι, δεν πάει. Αν σε μισούν μισή και άλλοι μισή σε υπεραγαπούσε. Και μάλιστα ενδεικτικό είναι το 2002 που είχε οργανωθεί ένα πραξικόπημα εναντίον του Τσάβες, το οποίο κράτησε μόνο 24 ώρες. Οι οπαδοί του Τσάβες έκαναν μια μεγάλη διαδήλωση και έκαναν αντισυγκέντρωση
η αντιπολίτευση. Οπότε εκεί έγινε μακελιό. Δηλαδή έπεσαν πυροβολισμοί, σκοτώθηκε πολλοί κόσμος μεταξύ οπαδών και αντιπάλων. Να σου πω κάτι. Η Βενεζουέλα με το Περού δεν συνορεύει, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν συνορεύει. Πώς έφτασε το Περού εκεί με τον παππού σου? Ήταν τότε ο παππούς η μορφή. Της Λατινικής Αμερικής, θα λέγαμε γενικά. Ναι, γιατί μετά τον Κάστρο. Οπότε κατά κάποιο τρόπο πήγαινε για ένα προσκύνημα εκεί. Ναι. Ήταν μετά τον Κάστρο. Μετά τον Κάστρο ήταν η πρώτη εξαγωγή εντός εισαγωγικών του μοντέλου εκείνου της Κούβας στο Περού. Οπότε ναι, ήταν κάτι σαν κάτι ιερό εντός εισαγωγικών. Για αυτούς που. Οπότε πήγε, ας πούμε, εκεί για να. Πήγε ως αντιπροσωπεία. Εντάξει, ρε παιδί μου, εδώ υπήρχε ο Μπολιβάρο, ο οποίος ήθελε να κάνει μια συνομοσπονδία όλα τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής τώρα. Ναι. Σαν να οργώνει στη θάλασσα, ας πούμε. Αλλά εντάξει, λοιπόν, να πάμε να δούμε το βίντεο. Ναι. Πάμε. Στη μνήμη του Ούγκο. Y mientras tanto deseo a su pueblo, a su gobierno, a sus instituciones que consigan la senda, porque en verdad sabemos que Grecia ha caído en una crisis muy, muy profunda, que es parte de la gran crisis capitalista. Από την πρωτεύουσα Καράκας της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος της χώρας, Ούγκο Τσάβες, δέχθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του Μέγκα και να αναφερθεί στην οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα. Les están recortando el sueldo. Y esa es una de las razones de las protestas. Seguridad social. Están cercenándola, acabando con todo eso. Ο ηγέτης της Λατινοαμερικάνικης χώρας του πετρελαίου και ορκισμένος εχθρός της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών μιλάει για την Πολυβαριανή Επανάσταση που επαγγέλλεται, αλλά και για την οικονομική κρίση που σήμανε συναγερμό στην Ευρώπη. Hoy pudiéramos decir es un huracán espectral. El apocalipsis recorre Europa. Los jinetes del apocalipsis es el capitalismo. Muchos en Grecia y en Europa dicen cuál es la filosofía de la revolución de Hugo Chávez en Venezuela y qué pretende hacer. La filosofía nuestra se fundamenta, eso sí te digo, en nuestras raíces en primer lugar, inspirada en nuestra propia historia, en nuestro propio barro, en el pensamiento y en la acción, en el ejemplo de nuestros próceres, en primer lugar, Simón Bolívar. Creemos que Cristo fue un gran revolucionario y su inspiración también nos impulsa en la construcción de nuestro proyecto socialista. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας κυβερνάει τη χώρα από το 1998 και παρά τις έντονες επικρίσεις των αντιπάλων του, άλλαξε το Σύνταγμα για να μπορεί να εκλέγεται επαόριστον. Ο Τσάβες δηλώνει στο Μέγκα ότι θα ήθελε πολύ να επισκεφθεί την Ελλάδα. Preguntan también si usted planea viajar a Grecia. Yo solo envío un saludo a Grecia, a su pueblo. Tenemos un gran respeto, una gran estima también por la cultura, por la historia de Grecia. Tú sabes que para uno como jefe de Estado no es fácil ir a un país donde no haya previamente una invitación sobre todo del gobierno. Más, Dax. El afrito como από το σκεπάς. Αυτοί από πίσω με τα κόκκινα ήταν του κόμματος. Αυτοί ήταν συνεργάτες του κόμματος και φαίνονταν και ένας υπουργός εκεί στο. Ναι. Στο πλάι. Μιλάμε για δικτατορία, έτσι. Δικτατορία, καλά, κατά τα μέτρα της Λατινικής Αμερικής, όχι. Εκλέγεται με δημοκρατία. Δηλαδή, κέρδισε 4 εκλογικές αναμετρήσεις, ναι. Έκανε 2 δημοψηφίσματα για να αλλάξει το Σύνταγμα και να μπορεί να επανεκλέγεται. Όχι, στην καθημερινή ζωή, ας πούμε, πώς θα μπορούσε να πούμε ότι ήταν. Πολιτικοί κρατούμενοι υπάρχουν, ας πούμε. Αν κάποιος διαφωνεί και το τονίσει, τον συλλαμβάνουν, τον πάνε μέσα. Και αμέσως. Η αλήθεια είναι ότι όχι. Βέβαια, έχουν... Ενώ οι Αμερικοί το αφήνουν απ' έξω. Γιατί έχουν κλείσει και κανάλια στη Βενεζουέλα. Και με τον τύπο είχε ένα θέμα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Και δεν είναι και πολύ του η δημοκρατία, α πούμε. Είναι αυτό το λεγόμενο ποπουλισμό που σα έλεγα πριν. Το οποίο ναι, με δέχομαι να εκλεγώ με δημοκρατικές διαδικασίες. Αλλά μετά παραμερίζω τους δημοκρατικούς θεσμούς και έχω μια άμεση επαφή με τον λαό. Αυτό είναι το ποπουλισμό. Και μετά, ένα μήνα πριν από τις εκλογές, ξανακάνουμε δημοκρατία να γίνουν οι εκλογές και μετά ξανά ποπουλισμό. Πώς το έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, παιδιά, στις ωραίες του μέρες. Όχι ο λαός της ουσίας. Έλεγε, ένας είναι ο θεσμός, ο λαός. Δεν υπάρχουν άλλοι θεσμοί. Το έχει πει και αυτό. Ναι, εντάξει, και ο Ανέστης λέει, νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Τι σημασία έχει? Δεν είναι το ίδιο αν το λέει πρωθυπουργός, το ίδιο το λέει Ανέστης. Άμα θέλει ο Ανέστης να γίνει πρωθυπουργός, το ίδιο είναι. Εντάξει. Ωραία. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Θα τα ξαναπούμε. Έχουμε τώρα μια ανοιχτή πύλη στη Λατινική Αμερική. Βέβαια, δεν είναι λίγο αυτό. Λοιπόν, έλα, Έλενα.
Αυτή είναι η είδηση που όπως καταλαβαίνετε υπάρχει. Παντού όλα τα πρακτορία αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν κατακλειστεί από μηνύματα συγκίνησης ή λύπης για τον Τσάβες. Τώρα στα υπόλοιπα, σήμερα η Σορός θα μεταφερθεί στην Στρατιωτική Ακαδημία όπου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ η δημόσια κηδεία, παρουσία αρχηγών κρατών, γι' αυτό δίνεται και λίγο παραπάνω χρόνος, θα γίνει την Παρασκευή. Αυτά είναι αυτές είναι οι υπόλοιπες ειδήσεις που συνοδεύουν τη βασική είδηση της ημέρας σε όλο τον κόσμο, τον θάνατο του Τσάβες. Αυτό ήταν. Ναι, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Σταμάτησε ο κόσμος. Σταμάτησε ο κόσμος. Αν δείτε όλα την εικόνα όλων των πρακτορείων. Αυτό τώρα αναρωτιέμαι, η απουσία του Τσάβες προφανώς θα αλλάξει και τις ισορροπίες εκεί στις σχέσεις. Έχει κανέναν, ας πούμε, διάδοχο που είναι τη ίδια δυναμικότητα και τη ίδια αποδοχή. Ο Νικολάς Μαντούρο που τον βλέπουμε και στα πλάνα, που μάλιστα συμπτωματικά τότε ήταν υπουργός εξωτερικών, όταν είχαμε πάει εκεί πέρα στη συνέντευξη τύπου, του δώσα τη φωτογραφική μηχανή για να μας βάλει μια φωτογραφία με τον Τσάβες. Ναι. Αυτός ήταν συνδικαλιστής, πρώην οδηγός λεωφορείων. Είναι βέβαια, πάντα ήταν το δεξί του χέρι τα τελευταία χρόνια του Ούγο Τσάβες. Προφανώς αυτός θα ηγηθεί του κόμματος που θα κατέβει σε εκλογές στον επόμενο μήνα. Λογικά θα κερδίσει. Βέβαια, το Σύνταγμα προέβλεπε ότι ο Τσάβες έπρεπε να ορκιστεί τον Ιανουάριο, που δεν μπορούσε γιατί ήταν στην Κούβα όπου χειρουργείται. Οπότε το Σύνταγμα προέβλεπε ότι έπρεπε να προκηρυχθούν τότε εκλογές. Παρακάμφθηκε όμως αυτό το άρθρο του Συντάγματος. Και τελικά παρέμεινε στην εξουσία ο Τσάβες μέχρι σήμερα. Ναι. Παρακάμφθηκε το άρθρο του Συντάγματος. Παρακάμφθηκε. Μ' αρέσει που είπε παρακάμφθηκε. Παρακάμφθηκε. Δεν καταλήφθηκε. Μια παράκαμφη. Καλά το ενώ και οι κακομίριδες οι Αμερικάνοι τι έχουν, ένα Γκουαντανάμο είχαν. Για το Σταμογάτσι. Ναι, δεν θέλω και αυτό κανένα άρθρο του Συντάγματος παρακάμφθηκε. Διαβάζω τώρα το βιβλίο που έχει προλογίσει ο Ιγνατίου, του πράκτορα της ΙΑ, του Τζον Κυριάκου. Ναι. Ο οποίος λέει πέσα διάφορα, για διάφορες παρακάμψεις. Έχει. Υπάρχει μια παράλληλη δεύτερη Αμερική. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Ιάσονα. Πάμε σε δύο τους εθνέων, θα γυρίσουμε.